Αν ακούγομαι. Ναι. Ίσως, αν θέλετε για οποιαδήποτε ερώτηση ή αλλιώς να αποφωνήσετε την συνεδρία. Νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Δεν έχουμε άλλη ομιλία, κύριε Παπαδόπουλο, νομίζω. Όχι, δεν υπάρχει άλλη ομιλία. Όχι. Όχι τώρα. Μια ερώτηση έχουμε. Ερωτήσεις μπορεί να κάνουμε τώρα. Να κάνω απευθείας στον κύριο Αβραμίδη, μια και τον έχουμε διαζώσεις. Δημοσθένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως πάντα, ότι ήσουν υπέροχος. Μερικές πρακτικές ερωτήσεις από έναν παιδοκαρδιολόγο σαν και εμένα. Έχουμε ένα παιδί, ένα βρέφος, ας πούμε, το οποίο έχει μια υπεκοιλιακή ταχυκαρδία, αιμοδυναμικά σταθερό, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην αδενοσύνη. Τι κάνουμε τότε? Αυτό που είπαμε και στην ομιλία, ο θεραπευτικός αλγόριθμος του acute treatment είναι αρχικά, όπως είπατε και τα λοιπά, να κάνω αδενοσύνη καρδιοβέρσιον. Το καρδιοβέρσιον είναι λίγο πιο γρήγορα την αδενοσύνη, γιατί μπορεί να το δώσει άμεσα. Ενώ τώρα πρέπει να εξασφαλίσει κεντρική φλεβική γραμμή και επί αποτυχία τη αδενοσύνη. Είναι ένα σταθερό παιδί. Δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε. Εντάξει, άρα δηλαδή έχει τη δυνατότητα να κάνει μια φλεβική γραμμή, να βάλει αδενοσύνη και σε περίπτωση που δεν δουλέψει η αδενοσύνη, να αυξήσει το πρωτοκολλό σου, να δει πω είναι ανεπαρκή η δόση. Συνήθω δίνουμε 0,1 μιλιγράμμα ανά κιλό σωματικού βάρου, αλλά μπορεί να το φτάσουμε μέχρι με 0,3 μιλιγράμμα ανά σωματικό βάρο. Άρα. Και στο εργαστήριο δίνουμε κατευθείαν πολλές φορές τη μεγάλη δόση για να είμαστε σίγουροι ότι έχει δουλέψει, αφού δεν είναι επιβλαβής η χορήγησή της. Αν έχει recurrence εύκολο, δηλαδή αν υποτροπιάζει πολύ τακτικά, αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα, ή δεν αναταχθεί ή υποτροπιάζει γρήγορα, τότε δίνουμε ενδοφλέβια με πολύ προσοχή, είτε εσμολόλη που είναι short acting και σε βολεύει. Δεν έχει δουλέψει ποτέ, Δημοσθένη. Στην πράξη δεν δουλεύει ποτέ η εσμολόλη. Το έχουμε δοκιμάσει. Το δοκιμάζει μετά με λίγο μεγαλύτερη, φοβία την ενδοφλέβια χορήγηση δηλητιαζέμης και βεραπαμύλης. Το θέμα το λέω λίγο μεγαλύτερη φοβία, γιατί το προτιμώ προσωπικά, γιατί η βεραπαμύλη μπορεί να σου ρίξει την πίεση σε έναν ασθενή που είναι σχετικά αιμοδυναμικό σταθερό, να σου καταρρύψει λίγο τις πιέσεις. Οπότε εγώ θα πρόκρινα λίγο το β' αναστολέα σαν short acting και μετά να θα πήγαινα στις ενδοφλέβιες μορφές TLDM και Isoptin. Δηλαδή, αν δεν δουλέψει και αυτό, μετά βάζεις αμοιοδαρών. Δηλαδή, πας σε άλλα φάρμακα, τελευταία επιλογή. Προτιμάς το Isoptin και τη δηλητιαζέμη από την αμοιοδαρώνη? Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, αυτό λίγο μας ξενίζει εμάς, γιατί έχουμε συνηθίσει την αμοιοδαρώνη. Γενικά, τώρα τελευταία η αμοιοδαρώνη, αν θα δείτε στις τελευταίες οδηγίες που αφορά τους ενήλικες, αλλά είναι και του AEPC, έχουν και την έγκριση δηλαδή, της Παιδοαριθμιολογικής Εταιρείας Ευρώπης. Δεν προκρίνεται τόσο η αμοιοδαρώνη. Η αμοιοδαρώνη έχει μείνει τελικά μόνο για τις σύμπλοκες συγγενείς καρδιοπάθειες με χαμηλά κλάσματα. Έχει αρχίσει να υποβαθμίζεται στις οδηγίες. Είναι όλες στα περισσότερα είναι τάξη ένδειξης 2β. Ενδιαφέρον. Και μία δεύτερη ερώτηση, μια και σε έχουμε διαθέσιμο. Ασθενής ηλικίας 10-12 ετών, ασυμπτωματικός, με εικόνα Wolff Parkinson White, δεν κάνει ιδιαίτερο αθλητισμό. Τι τον κάνουμε? Του κάνουμε μελέτη ή δεν του κάνουμε? Αυτό είναι η πολύ ωραία ερώτηση. Δηλαδή, στην ομιλία, αυτό ήταν το θέμα. Μέχρι πρότινος, δηλαδή, οι οδηγίες του 2012 της Αμερικής του PACES λέγανε κάνε διαστρωμάτωση κινδύνου με μη επεμβατικούς τρόπους. Δηλαδή, η φαρμακευτική αγωγή, αυτό που κάναμε συνήθως. Κάναμε τεστ κοπόσεως. Λέγαμε, να βάλουμε ένα τεστ κοπόσεως ή ένα χόλτερ και να δούμε αν σε υψηλές καρδιακές συχνότητες εξαφανίζεται απότομα η προδιέγερση. Και λέγαμε, αν εξαφανίζεται, είναι ασυμπτωματικός, εξαφανίζεται η προδιέγερση, είναι σχετικά safe ο ασθενής να συνεχίσει και να αθλείται. Οι τελευταίες οδηγίες, επειδή αυτό που σας έδειξα με βάση την πολυκεντρική μελέτη του 2018, λένε ότι αυτά τα μη επεμβατικά screening δεν είναι τόσο αποτελεσματικά. Αφήνουν ένα μεγάλο ποσοστό, ένα 30%, το οποίο μπορεί να υπάρχει life-threatening event, τα LTE που έλεγε η μελέτη. Πράγμα που σημαίνει ότι λέει ακόμα και σε αυτούς τους ασθενείς θα μπορούσε να γίνει ηλεκτροφυσιολογική μελέτη για διαστρωμάτωση κινδύνου και κατάλυση του υποστρώματος. Εδώ όμως είναι ένα μικρό θέμα. Δηλαδή, αν έχουμε ένα δύναμο δεμάτιο και το βάλουμε αυτό το παιδί στο εργαστήριο, μπορεί αυτό το δεμάτιο να μην είναι παρόν κατά τη διάρκεια της μελέτης. Οπότε να σου κάνει δηλαδή να κυνηγάμε το τίποτα. Εμείς δηλαδή τώρα στην Ελλάδα μένουμε στο γεγονός ότι κάνουμε διαστρωμάτωση κινδύνου. Δηλαδή βασιζόμαστε στις αμερικάνικες οδηγίες και λέμε καλό είναι να κάνεις διαστρωμάτωση και αν είναι αδύναμο το δεμάτιο και για τεχνικά για εμάς τους αριθμιολόγους ότι μπορεί να μην το βρούμε κατά τη διάρκεια της πράξης, να περιμένουμε και να το παρακολουθούμε ετησίως με follow-up. Δηλαδή προκρίνουμε κάτι διαφορετικό από τους Ευρωπαίους. Δηλαδή εγώ προσωπική μου γνώμη είναι ότι είμαι υπέρ της αμερικάνικης θεώρησης των πραγμάτων. Πολύ ενδιαφέρον. Στη συνέχεια αυτής της ερώτησης, με ακούω, Δημοσθένη. Ακούω πολύ, κύριε Γιώργο. Ναι. Είναι τα περιστατικά με προδιέγερση, διαλείπουσα, είναι χαμηλού κινδύνου.
Και τώρα ένα άρθρο στο 20, το Χάρτ και τα λοιπά, λέει ότι σε 1500 άτομα βρέθηκαν, και τα οποία ήταν με διαλείπουσα, βρέθηκαν 10 καρδιακές ανακοπές, ένα 10% με καρδιακή ανακοπή. Ναι. Οπότε αλλάζετε τώρα τις οδηγίες σε σχέση με τα συμπτωματικά και τα συμπτωματικά και τα με τη διαλείπωσα, τα χαμηλού κινδύνου. Ακριβώς. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Γεωργακόπουλος. Ακριβώς την ίδια ερώτηση, δηλαδή ότι δεν πρέπει να διασφαλίζουμε κατά απολυτότητα στους ασθενείς που εμφανίζονται με διαλείπουσα προδιέγερση ότι είναι 100% safe. Μερικές φορές, δηλαδή, βλέπουμε στην καθημερινή την πρακτική τη δικιά μας, έρχεται μέχρι πρότινος παιδιά τα οποία είχαν διαλείπουσα προδιέγερση και τους καθησυχάζαμε και μετά από ένα εξάμηνο ή ένα χρόνο που λέγαμε, ελάτε να σας δούμε στο follow-up, ήταν ακατάπαυστη η προδιέγερση. Δηλαδή, ήταν μέχρι τη μέγιστη καρδιακή συχνότητα του σκοπό. Δηλαδή, βλέπετε ότι οι ιδιότητες των δεματίων αλλάζουν γρήγορα και γι' αυτό δεν τους αφήνουμε. Άρα, δεν τους λέμε απόλυτα ότι είναι ασφαλείς και γι' αυτό τους λέμε ελάτε να σας βλέπουμε σε τακτικά διαστήματα. Και αν δούμε ότι μονιμοποιείται, τότε προχωράμε σε κάτι πιο δραστικό. Ενδιαφέρον. Να κάνουμε και ερωτήσεις σε κάποιους άλλους, την κυρία Αποστολοπούλου, μπορούμε? Εγώ θα ήθελα στον κύριο Λάζαρο να κάνω μια ερώτηση, αν με ακούει. Ναι. Κύριος Λάζαρος. Βεβαίως, σας ακούω. Ναι, ναι. Κύριε Λάζαρο. Γεωργακόπουλος από το Νοσοκομείο Παιδών. Χαίρομαι που σας βλέπω. Έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές, δεν είχαμε την τύχη να γνωριστούμε. Σε μια πέριμιο καρδίτιδα, όπως είπατε, θα δώσουμε μπρουφέν και σε τι δόσεις? Λοιπόν, η μυοπερικαρδίτιδα αντιμετωπίζεται όπως η αποκλειστική περικαρδίτιδα. Σε πέριμιο καρδίτιδα, επειδή υπάρχουν μελέτες κυρίως σε πειραματόζωα, που λένε ότι τα αντιφλεγμονώδη αυξάνουν την έκρωση και αυξάνουν τη θνητότητα. Αυτές είναι παλιές μελέτες, όχι σε ανθρώπους, αλλά σε πειραματόζωα. Οι κατευθυντήριες οδηγίες λένε ότι θα δώσουμε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη τύπου ιμπουπροφένης, μόνο και μόνο για να ελέγξουμε το κλινικό σύνδρομο, τον πόνο δηλαδή, στις χαμηλότερες δυνατές δόσεις για το βραχύτερο δυνατό χρονικό διάστημα. Παραδείγματος χάρη, ένα δεικτικό σχήμα είναι ιμπουπροφένη 400 mg 3 φορές την ημέρα για μία εβδομάδα. Δεν χρησιμοποιούμε δηλαδή τις κλασικές ψηλές δόσεις που δίνουμε στην κλασική μεμονωμένη οξία περικαρδίτιδα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Την κυρία Αποστολοπούλου. Ή δεν βρίσκεται στο πάνελ? Εδώ βρίσκομαι, δεν ξέρω αν με ακούτε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Ναι, μια ερώτηση, θέλω να σου κάνω εγώ. Η κυρία Αποστολοπούλου είναι από τους άριστους επεμβατικούς στη χώρα μας και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Γνωστού όντως ότι υπάρχει αξίωμα στην καρδιοχειρουργική να κάνουμε επεμβάσεις με όσο το δυνατόν λιγότερες επανεπεμβάσεις, αν μπορούμε. Η ερώτηση είναι η εξής. Στα ομοσχεύματα, τα οποία είδα και τώρα και παλαιότερα, ότι τα πνευμονικά ομοσχεύματα στην ανεπάρκεια της πνευμονικής κρατούν 15 χρόνια το 60% και τώρα το 40% θέλει επανεπέμβαση. Η Melody θέλει επανεπέμβαση στα 8 χρόνια και το 60% κρατάει 40%, το 60% θέλει επανεπέμβαση. Γιατί να προτιμούμε τη Melody, ας πούμε, από ένα χειρουργείο με ομοσχεύμα? Πιστεύω είναι λίγο διτό. Καταρχήν είναι πολύ σπάνιο να ξεκινήσουμε με το να βάλουμε κάποια βαλβίδα Melody. Οι ασθενείς μας, η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών που κουβεντιάζουμε για Melody είναι ασθενείς που έχουν ήδη κάποιο ομοιομόσχευμα ή έχουν ήδη και μία μηχανική βαλβίδα σαν τον ασθενή που έδειξα. Δηλαδή είναι ασθενής που χειρουργήθηκε ως βρέφος παιδί, άλλαξε τη βαλβίδα του χειρουργικά μία φορά στην εφηβεία ή στα 20-30 και ξαναέρχεται για την επόμενη παρέμβαση. Melody πρακτικά στις κανονικές διορθώσεις των τετραλογιών, εκτός αν την κάνουμε πρόημα, δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί οι χώροι εξόδου είναι 30 χιλιοστά, 35 διατείνονται και οι Melody πάνε μέχρι 22 χιλιοστά έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει μια μελέτη που τρέχει και θα θέλει χρόνια για να βγάλουμε αποτέλεσμα, που βάζουν Melody σε εφήβους ή παιδιά 12-15 χρονών, πριν διαταθεί ο χώρος εξόδου πάνω από 22 χιλιοστά, και θα δούμε περνώντας τα επόμενα βέβαια 20-30 χρόνια, εάν αυτό είναι καλύτερο από τη συνήθη πρακτική, που τους αφήνουμε να πάνε όσο κρατάει, και 15-20, πολλές φορές και 30 χρονών θέλουν βαλβίδες, πρώτη φορά χειρουργικά,
συνήθως μηχανικές και ή αν και δεν είναι μηχανικές, ό,τι χειρουργείο γίνεται αυτή τη στιγμή, σε αντίθεση με το παρελθόν, είναι χειρουργία που οι χειρουργοί υπολογίζουν ότι μπορεί να χρειαστεί μέλλοντι στο μέλλον, οπότε κάνουν διάφορες τεχνικές, ώστε να μην μπορεί να διαταθεί ο χώρος εξόδου και να γίνει τεράστιος και να μην παίρνει μέλλοντι. Άρα αυτή τη στιγμή η πρακτική είναι ότι μέλλοντι βάζουμε σε μεγάλους σχετικά ασθενείς που έχουν ήδη κάνει το πρώτο χειρουργείο αντικατάσταση πνευμονικής. Εκτός από αυτό, βέβαια, υπάρχουν και ασθενείς που έχουν πολλές επανεγχειρήσεις, πολύ μεγάλο ρίσκο, διάφορα άλλα προβλήματα, πολύ καλκές κοιλίες που οι χειρουργοί μας τους παραπέμπουν νωρίτερα και είναι, ξέρω εγώ, 12-14 χρονών ή 10. Αυτοί όμως είναι σπάνιοι ασθενείς και εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες αντενδείξεις λόγω τεχνικών δυσκολιών, βαρύτητας του ασθενούς ή οτιδήποτε. Αυτή είναι η τωρινή πρακτική. Όντως, αυτή τη στιγμή δεν ξεκινάμε με το να βάλουμε μέλλοντι. Εάν τώρα η μελέτη που τρέχει σε μικρούς ασθενείς ώστε να χωράει μέλλοντι δείξει τα επόμενα 20 χρόνια ότι πάνε καλύτερα, αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα συμβεί αυτό. Οι σχολιαστές μήπως έχουν να προσθέσουν τίποτα, Ανταλένα? Ο κύριος Μαθεοδόρου δεν μπορούσε να είναι μαζί μας. Ο κύριος Γαβράς δεν ξέρω αν είναι μαζί μας. Ναι. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους ομιλητές. Ήταν εξαιρετικές οι ομιλίες, πραγματικά εξαιρετικές, σε βάθος ανάλυση των θεμάτων που παρουσιάστηκαν. Θα ήθελα να απευθύνω ένα ερώτημα στον κύριο Λάζαρο. Τονίστηκε ότι από όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε στην περικαρδίτιδα, η κολχικίνη ουσιαστικά είναι η μοναδική η οποία παρεμβαίνει στην πορεία της νόσου και αποτρέπει σε ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, 50% τις υποτροπές. Θα θέλατε λίγο να μας πείτε πόσο εύκολα θα ξεκινούμε την κολχικίνη, δηλαδή στο πρώτο επεισόδιο που παρουσιάζεται και σε τι δόση? Ναι, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Η κολχικίνη από το 2016, η κλασική της ένδειξη ήταν η υποτροπιά ως περικαρδίτιδα. Μετά από τη δημοσίευση του 2016 της μελέτης ICARP στο New England, χορηγείται από το πρώτο επεισόδιο, δεδομένου ότι υποδιπλασιάζει τα ποσοστά υποτροπής από 30 περίπου τα 100 στο 15%. Η δόση των ενηλίκων είναι 0,5 μιλιγκράμμ δύο φορές την ημέρα για 3 μήνες στο πρώτο επεισόδιο περικαρδίτιδας και για τουλάχιστον 6 μήνες στην υποτροπή. Τα παιδιά φαίνεται ότι μπορούν να ανέχονται και ακόμα υψηλότερες δόσεις, γι' αυτό όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιατρικό πληθυσμό μπορεί να χορηγηθούν ακόμα και δόσεις έως 1,5 μιλιγκράμμ. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε με την κολκίνη είναι η ανοχή της σε ένα ποσοστό έως 15%. Κάνει ανεπιθύμητες ενέργειες από το γαστρεντερικό, κυρίως διάρειες, και σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν και αυτό συμβεί, για να μην αποστερηθούμε ένα πολύτιμο φάρμακο, προχωρούμε σε απομείωση της δόσης μέχρι να βρούμε ποια είναι η μεγαλύτερη ανεκτή από τον ασθενή. Πάντως, πλέον η κολκίνη χορηγείται από το πρώτο επεισόδιο περικαρδίτιδας και βεβαίως σε όλες τις υποτροπές, γιατί και στις δύο καταστάσεις υποδιπλασιάζει το ποσοστό υποτροπών. Είναι ο ακρογωνίος λίθος θεραπείας ψοξίας και υποτροπιάς της περικαρδίτιδας. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις από το κοινό, από τη θέση του chat. Να τις θέσουμε? Ναι, Ανταλένα. Είναι από τον κύριο Λευτέρη Παπαδάκη. Είναι το καρδιογράφημα πάντα παθολογικό στις μυοκαρδιοπάθειες? Σε ποιες ηλικίες και πόσο συχνά είναι φυσιολογικό ενώ υπάρχει νόσος? Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Βέβαια, αυτή θα ίσως να εμπεριέχεται σαν απάντηση στην ομιλία του κυρίου Αναστασάκη. Αλλά θα ήθελα να την προσεγγίσω λίγο, μήπως ο κύριος Παπαδάκης δεν έχει χρόνο να μείνει ως το τέλος. Και θα ήθελα και τις δικές σας τοποθετήσεις στις μυοκαρδιοπάθειες, άμα δεχτούμε την υπερτροφική και την αριθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια, είναι το πρώτο το οποίο επηρεάζεται και δείχνει παθολογία το καρδιογράφημα. Το πρόβλημα στα παιδιά είναι πάντα ότι στα διαγνωστικά κριτήρια τα αναστραμμένα τη προκάρδιες απαγωγές που είναι φυσιολογικό έβριμα στα παιδιά και μέχρι τα 12, ίσως και μέχρι τα 14, τροποποιείται σιγά σιγά με την εφηβεία, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς ότι συγκαλύπτει. Βέβαια, στο καρδιογράφημα μπορεί να δούμε
κοιλιακές εκτακτοσυστολές, αν θεωρούμε, μπορούμε να δούμε δηλαδή και εκδήλωση αριθμίας πέρα από τα φυσιολογικά συμπλέγματα που δείχνει το καρδιογράφημα. Σε ποιες ηλικίες μας λέει, οι ηλικίες, η μυοκαρδιοπάθεια σαν εξελισσόμενη, αναδυόμενη νόσος μπορεί να δώσει τα πρώτα ευρήματα σε ένα καρδιογράφημα ακόμα και στην παιδική ηλικία, και η αρθυμιγόνωση και η υπερτροφική και η διατατική. Γι' αυτό έχει σημασία εδώ αυτό που τόνισε και ο κύριος Γιαννόπουλος, το ιστορικό, εάν υποψιαζόμαστε ότι μπορεί σε αυτό το παιδί ή από το φαινότυπό του ή από το οικογενειακό του ιστορικό να χρειαστεί και δεύτερο ή και τρίτο ηλεκτροκαρδιογράφημα κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, που μπορεί να δώσει ένα παθολογικό έβριμα. Και όταν εδώ όταν μας λέει πόσο συχνά είναι φυσιολογικό ενώ υπάρχει νόσος, συνήθως τη νόσο τη θεωρούμε όταν αρχίζει ο ασθενής να έχει κάποια κλινικά ευρήματα. Εάν θεωρούμε όμως τη νόσο όταν είναι φορέας του παθολογικού γονιδίου, τότε πραγματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να έχουμε φορείς παθολογικού γονιδίου με φυσιολογικό καρδιογράφημα, γιατί αυτοί δεν το έχουν αναδύσει ακόμα. Παρακαλώ, σχολιάστε και εσείς αν θέλετε το ερώτημα. Το μόνο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω εγώ, ότι πράγματι συνήθως στις μικρές ηλικίες δεν υπάρχουν αλλοιώσεις στις μυοκαρδιοπάθειες του ηλεκτροκαρδιογράφου. Συνήθως αρχίζουν μετά την εφηβεία. Θα τα πει αυτά πολύ καλύτερα και ο κύριος Αναστασάκης ούτως ή άλλως. Βέβαια, θα πρέπει να εξαιρέσουμε εδώ τις μυοκαρδιοπάθειες του πρώτου έτους, που μπορεί να είναι νόση ξαναποθέσεων, μεταβολικά νοσήματα που αναδύονται με σοβαρές παθολογίες ήδη από το πρώτο έτος. Αλλά από εκεί και μετά αυξάνεται η συχνότητα οι κληρονομικές, αυτές οι γνωστές όπως και στους ενηλίκους, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τους φορείς και την τυχόν μελλοντική ανάδυση. Επίσης έχουμε μια άλλη ερώτηση που λέει, παρόλο που υπάρχει οδηγία για μέτρηση κορεσμού στα νεογνά, σε κανένα μαιευτήριο δεν εφαρμόζεται ιδιωτικό ή δημόσιο. Μήπως πρέπει να επισημαθεί με κάποιο τρόπο, μήπως ο κ. Γιαννόπουλος είναι μαζί μας να το υπερτοτονίσει. Ή θα θέλατε να μιλήσουμε. Ναι. Κακώς δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι έχει περάσει στο βιβλιάριο υγείας του μωρού με το που γεννιέται να αναγράφεται ο κορεσμός. Εάν δεν αναγράφεται, κακώς. Πολλές φορές λέμε ότι είναι εύκολο να μετρήσουμε κορεσμό σε ένα μωράκι. Ναι, μπορεί μέσα σε δευτερόλεπτα να μετρήσουμε τον κορεσμό, πολλές φορές όμως μπορείτε, γιατί κλαίει, κουνιέται, είναι υδρωμένο, τα φώτα της μονάδας και τα λοιπά να δυσκολεύουν τη μέτρηση. Και έχουμε φτάσει και σε συνέδρια να λέμε ότι μπορεί να φας και 20 λεπτά για να μετρήσει σωστά τον κορεσμό σε ένα νεογέννητο. Ναι, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτόματα αποκλείεις τις κυανοτικές καρδιοπάθειες. Αυτό λέγεται κυανοτική καρδιοπάθεια, σημαίνει ότι έχω χαμηλό κορεσμό σε οξυγόνο. Μπορεί βέβαια να υποκρύπτονται και αναπνευστικά τα αίτια, αλλά εσύ διαπιστώνεις το χαμηλό κορεσμό σε οξυγόνο και από εκεί και πέρα κινητοποιείς όλους αυτούς τους μηχανισμούς για να αποκλείσεις την κυανοτική καρδιοπάθεια, η οποία μπορεί να σου έρθει με μηδέν φύσιμα, χωρίς ακούστο φύσιμα. Κύριε Γιαννόπουλε, έχετε απόλυτο δίκιο και θα ήθελα να τονίσω πάλι ότι δεν είναι μόνο και το μαιευτήριο, είναι και η εξέταση που ακολουθεί από τον παιδίατρο, είτε μέσα στο μαιευτήριο, είτε στην πρώτη εξέταση στο σπίτι ή στο ιατρείο. Σωστά. Και εκεί είναι μια ευκαιρία, έχει όλη την άνεση, ακόμα και στην πρώτη και στη δεύτερη εξέταση, να μετρήσει τον κορεσμό και να τον επαναβεβαιώσει. Θα κάνω μια παρέμβαση ότι πρέπει να γίνεται η παλμική οξυμέτρηση και το σωστό είναι να γίνεται δεξί χέρι και στο πόδι, να γίνεται και στο πόδι, γιατί έχει σημασία όχι μόνο η απόλυτη τιμή, αλλά και η διαφορά μεταξύ άνω άκρων και κάτω άκρων. Άρα πρέπει να γίνονται ιδανικά δύο μετρήσεις, χέρι και πόδι. Σωστά. Δεν έχω δει άλλο ερώτημα από το chat.